Αυτά είναι τα προς κοντένερ τα οποία είχαμε, παραλάβαμε τα τελευταία προχτές, τα τρία, από τα 324 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το σταθμό μεταφόρτωσης των Καρδαμήλων και την Αμανή, και 7 τεμάχια 12, 12 κυβικών, τα οποία θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στην Νότια Αχείο. Ήδη υπάρχει εγκατάσταση ηλεκτρικό ρεύμα στην περιοχή και είναι έτοιμα για να πάμε να τα τοποθετήσουμε. Απλώς περιμένουμε τον αντιπρόσωπο της εταιρείας Καούση να μας τα παραδώσει και αμέσως μετά θα πάνε να τοποθετηθούν. Δηλαδή, στα σημεία που έχουν επιλεγεί, στα Μεστά, Λυθή, Λάτα, Πυργή και Ολύπη. Ναι, τι ακριβώς κάνει αυτό το πράγμα, να καταλάβει κι εγώ. Αυτό τώρα είναι, ναι, η κατάσταση των απλών κάδων περισυλλογής απορριμμάτων. Ναι. Πετάμε μέσα τα σκουπίδια, έχει μεγαλύτερο. Ας πούμε ότι πήδες σε ένα χωριό αυτό. Πόσο χωράει μέσα? Σας είπα ότι είναι 12 κυβικά. Ό,τι αντιστοιχεί σε 12 κυβικά όγκη σκουπιδιών. Δηλαδή ένα όχημα κοινό, ας πούμε, που φέρνει σκουπίδια. Πόσα κυβικά παίρνει μέσα? Υπάρχει απορριμματοφόρο που παίρνει την ημέρα 12 κυβικά. Οπότε καταλαβαίνετε. Ένα μεγάλο δηλαδή. Ένα μεγάλο απορριμματοφόρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ το cross container θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ την υπηρεσία καθαριότητας και θα μειώσει και τα δρομολόγια τα οποία γίνονται τώρα στο χιτά. Ναι, ας πούμε τώρα ότι παίρνει το σκουπίδι εδώ μέσα, έτσι. Μετά πώς παραλαμβάνονται από εδώ? Έχει ειδικό όχημα γάτζο, ο οποίος τα παραλαμβάνει και τα μεταφέρει στο χιτά. Αυτό παίρνει όπως είναι, δηλαδή. Όπως είναι. Αυτό το δρομολόγιο μπορεί να γίνεται από τις συγκεκριμένες περιοχές μία φορά τη βδομάδα ή δύο φορές τη βδομάδα. Α, μάλιστα. Δηλαδή αντί να πηγαίνει το όχημα. Αντί να γλιτώνουμε κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων και προσωπικού με ό,τι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή αντί να πηγαίνει το όχημα στον Πόδωρο, ας πούμε. Αντί να πηγαίνει το απορριμματοφόρο να αδειάζει αυτά που συλλέγει κάθε μέρα, τοποθετούνται μέσα στα press container και το δρομολόγιο γίνεται ανάλογα με την φόρτωση του. Μια φορά τη βδομάδα, ας πούμε. Μια φορά τη βδομάδα. Ναι. Ήδη χρησιμοποιούμε το σταθμό μεταφόρτωση των Καρδαμήλων. Ναι. Δρομολόγια γινόταν σε καθημερινή βάση από τα Καρδάμηλα, από την περιοχή των Καρδαμήλων και τα γύρω χωριά προς τα Πόδωρα, προς το Χιτά. Από την στιγμή που τοποθετήσαμε ένα press container 24 κυβικών, γίνεται ένα δρομολόγιο τη βδομάδα προς τα Χιτά. Από τα Καρδάμηλα. Από τα Καρδάμηλα. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει στην Αμανία, απλώς δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα ο σταθμό μεταφόρτωση. Στην Αμανία που θα κάνει κάθε 15 μέρες για πάρα. Στην Αμανία, ναι, ναι, το χειμώνα όπως το λέτε. Ναι, ο σχεδιασμός τώρα πια για τη νέα δημοτική αρχή είναι υποκαθορισμένος, θα ήθελε να πάρετε και άλλα κοντέινερ. Ναι, αυτό θα το δει πια η καινούργια δημοτική αρχή, να τοποθετηθούν και σε άλλα σημεία. Α, με αυτά έχετε λήξει εσείς, τα 7 δηλαδή. Αυτά εδώ τα οποία είχαμε μπει εμείς στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ από την αρχή της θητείας, ολοκληρώθηκε η παραλαβή τους τώρα, διότι είχαμε ένα μικρό πρόβλημα. Εγώ τα μετράω 8, δεν είναι 8. Όχι, είναι 9, 3-24 κυβικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Τρία μικρά δηλαδή. Τρία μεγάλα, 24 κυβικά. Α, τα εδώ, τα μεγάλα, ναι. Και 7-12 κυβικά τα οποία θα μπουν στα επιλεγμένα σημεία, τα οποία έχουμε ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτροδότησης και κατασκευής του έργου για να τοποθετηθούν. Αυτό για να δουλέψει τηλερεύμα, έτσι απαραίτητα. Βεβαίως. Ναι. Σε αντίθεση με τα 55 κυβικών τα οποία έχουμε μπροστά και θα τοποθετηθούν στο σταθμό μεταφόρτωσης της Χίου, όποτε κατασκευαστεί αυτός, τα οποία είναι αυτόνομα. Α, είναι μόνο τους, έχουν μέσα μπαταρία, τι έχουν? Έχουν γεννήτρια πάνω και γεννήτρια.